Μάθημα θρησκευτικών. Σε αυτό το σημείο θα έρθουμε σε επαφή με τα κείμενα. Μιλήσαμε στο κεφάλαιο «Η αλήθεια καταγράφεται» και είπαμε ότι η διδασκαλία του Χριστού έχει καταγραφεί στην Καινή Διαθήκη. Μιλήσαμε για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, πόσα είναι. Τα Ευαγγέλια ότι είναι 4, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης. Και θέλουμε να διαβάσουμε και μερικά πράγματα για να καταλάβουμε τη διδασκαλία καλύτερα του Χριστού. Μακαρισμοί. Βρίσκεται στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Μπορούμε να βρούμε μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης, γιατί στη αρχαία γλώσσα είναι λίγο δύσκολο να την καταλάβουμε. Να πάμε, υπάρχουν πολλές μεταφράσεις. Εγώ βρήκα αυτήν εδώ από το διαδίκτυο. Και να πάμε στο κεφάλαιο 5. Θα συναντήσουμε την επί του όρους ομιλία, δηλαδή τον Χριστό ο οποίος ανέβηκε πάνω σε ένα όρος και άρχισε να διδάσκει, γι' αυτό το ονομάζουμε επί του όρους ομιλία, και το κεφάλαιο των μακαρισμών. Έχετε ακούσει για τους μακαρισμούς. Τι είναι οι μακαρισμοί? Είναι αυτό το οποίο δίδαξε ο Χριστός για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ευτυχισμένος. Αυτό σημαίνει μακάριος, ο ευτυχισμένος. Ποιος είναι ευτυχισμένος λοιπόν? Αν ρωτάγανε εμάς ποιος πιστεύουμε ότι είναι ευτυχισμένος, σίγουρα θα λέγαμε ότι ευτυχισμένος είναι κάποιος ο οποίος είναι πλούσιος, σίγουρα. Όλοι θέλουμε τα χρήματα, θέλουμε τα υλικά αγαθά. Αυτός ο οποίος έχει πολλά υλικά αγαθά, δηλαδή τι υλικά αγαθά, έχει σπίτια ή έστω ένα καλό σπίτι, εξοχικό. Ποιος δεν θα ήθελε μια εξοχική κατοικία να πηγαίνει το καλοκαίρι? Σίγουρα ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ευτυχισμένος λοιπόν είναι, θα λέγαμε, αυτός ο οποίος έχει ένα καλό αυτοκίνητο, γρήγορο, ωραίο. Αυτός ο οποίος έχει κοινωνική καταξίωση, δηλαδή έχει ένα καλό όνομα στην κοινωνία. Κοινωνική καταξίωση. Έχει καταξιωθεί δηλαδή, τον έχουν αναγνωρίσει στην κοινωνία. Ευτυχισμένος είναι αυτός ο οποίος περνάει καλά. Δεν έχει προβλήματα δηλαδή, δεν έχει αρρώστιες, δεν έχει οικονομικές δυσκολίες, περνάει καλά. Έχει σπουδές, καλές σπουδές έχει κάνει που του επιτρέπουν να έχει ένα καλό επάγγελμα και προσοδοφόρο. Αυτός ο οποίος έχει οικονομικό επίπεδο και μια οικονομική άνεση, αυτός είναι ευτυχισμένος. Οι νέοι πιστεύουν ότι μεγάλη αξία έχει αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή να είναι γνωστός, να τον αναγνωρίζουν, να τον ξέρουν. Και να λένε ότι αυτός είναι ο συγκεκριμένος, γιατί τον έχουν τα κανάλια, οι τηλεοράσεις, το ραδιόφωνο, είναι βουλευτής, είναι ηθοποιός, είναι τραγουδιστής. Η αναγνωρισιμότητα πιστεύουμε ότι είναι μια μεγάλη αξία. Κάποιος να είναι δημοφιλής. Δηλαδή, να τον αγαπάει ο κόσμος. Να είναι διάσημος. Να τον γνωρίζει. Ο οποίος έχει καλές σχέσεις με ανθρώπους ή κάποια καλή σχέση με έναν άνθρωπο, το αντίθετο φίλου. Οπωσδήποτε αξία είναι η ομορφιά, η υγεία, υγεία πάνω απ' όλα λέμε, και ευχόμαστε υγεία, η καλή τύχη, να έχει καλές περιστάσεις, να του έχουν δοθεί ευκαιρίες και να τις έχει αξιοποιήσει στη ζωή του, η καλή τύχη, και θα μπορούσαμε να γράψουμε περισσότερα. Αν σου λέγανε λοιπόν ποιος πιστεύεις ότι είναι ευτυχισμένος άνθρωπος, κάτι τέτοιο θα έγραφες. Για να δούμε τώρα τι δίδαξε ο Χριστός για τους μακάριους, αυτούς λοιπόν οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι. Έπεσε κοντά σε αυτό το οποίο γράψαμε εμείς, ή μήπως τα είπε κάπως διαφορετικά? Και όταν είδε τα πλήθη ανέβηκε στο όρος και αφού κάθισε τον πλησίασαν οι μαθητές του. Τότε άνοιξε το στόμα του και τους δίδασκε λέγοντας:
Γι' αυτό και ονομάζεται αυτή επί του όρους ομιλία. Επειδή ανέβηκε πάνω σε ένα όρος, δεν ήταν σε ένα κτίριο, σε ένα ναό, αλλά έξω, στην Ύπαιθρο συνήθιζε να διδάσκει. Άνοιξε το στόμα του. Αυτό έκανε λοιπόν και δίδασκε. Πήγαινε από μέρος σε μέρος και δίδασκε και τη διδασκαλία του έχει καταγραφεί τώρα και μπορούμε να τη διαβάσουμε και πιστεύουμε ότι είναι ωφέλιμη και όλοι οι χριστιανοί πρέπει να τη γνωρίζουν. Μίλησε λοιπόν για τον ευτυχισμένο άνθρωπο, τον Μακάριο, και είπε: «Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, οι φτωχοί το πνεύματι». Δηλαδή, οι ταπεινοί. Εστιάζεται στον εσωτερικό άνθρωπο από ό,τι βλέπουμε. Οι ταπεινοί, για τη δικιά τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι όσοι πενθούν. Οι πενθούντες. Μα είναι δυνατόν να πενθείς γιατί περνάς μια δυσκολία, μια οικονομική δυσκολία, μια αρρώστια, κάτι σου συμβαίνει και βρίσκεσαι σε πένθος. Ναι, καλείται, περνάς μια δυσκολία, πενθείς και είσαι μακάριος σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί? Γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεό, θα τους παρηγορήσει ο Θεός. Μακάρι οι πράοι. Κάπως διαφορετικά μας τα λέει εδώ, ε. Εστιάζεται στον εσωτερικό άνθρωπο του ανθρώπου, στις εσωτερικές αξίες και όχι στις εξωτερικές και στις υλικές αξίες. Οι πράοι, δηλαδή οι ήσυχοι, αυτοί οι οποίοι δεν νευριάζουν, εκνευρίζονται, τσακώνονται. Γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν οι δίκαιοι, και όχι μόνο απλά δίκαιοι, αλλά αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη. Τη θέλουν πάρα πολύ, θέλουν να επικρατεί πάντα το δίκαιο. Γιατί αυτοί θα χορταστούν. Θα χορταστούν δικαιοσύνη. Μακάρι οι ελεήμονες. Ποιοι είναι οι ελεήμονες? Αυτοί οι οποίοι βλέπουν μια δυσκολία, βλέπουν κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη και τον βοηθούν. Άρα έχουν καλοσύνη μέσα τους, έχουν αγάπη. Να είσαι ελεήμον, θα πρέπει να έχεις αγάπη, να συναισθάνεσαι το αλλουνού την ανάγκη και να θες να βοηθήσεις. Γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Ποιος θα τους ελεήσει, πιστεύετε εσείς? Όπως όταν βοηθάς και δίνεις σε κάποιον, θα σου δώσει και σένα ο Θεός. Το έχει πει σε κάποια άλλα σημεία. Δίνεται και θα σας δοθεί και σε εσάς από το Θεό. Άρα λοιπόν, μακάρι είναι οι ελεήμονες, γιατί θα ελεηθούν. Θα τους ελεήσει και αυτούς ο Θεός. Οι ελεήμονες, μακάρι οι καθαροί την καρδία, αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, πάλι στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου εστιάζει. Καθαρή καρδιά, δεν υπάρχει μέσα φθόνο, ζήλια, κακία, πλεονεξία. Οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο δεν είναι καλό. Αλλά έχει μέσα αγάπη, καλοσύνη, σεβασμό για τον άλλον, δικαιοσύνη, πραότητα, όλα αυτά που είπαμε και παραπάνω. Γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί. Ποιος είναι ο ειρηνοποιός? Αυτός ο οποίος του αρέσει η ειρήνη, να γίνεται ειρήνη, να μην υπάρχουν καυγάδες, τσακωμοί, πόλεμοι, ταραχές, συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και προκαλεί, προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να φέρει την συμφιλίωση, την ειρήνη στο περιβάλλον που ζει, να κάνει τους ανθρώπους να συμφιλιωθούν, αλλά και όσο περισσότερο μπορεί, και η ειρήνη σε όλο τον κόσμο εύχεται να υπάρχει, δεν έχει μέσα του τη σύγκρουση. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα δουν το γιο του Θεού, θα κληθούν γη Θεού. Μακάρι οι καταδιωγμένοι εξαιτίας δικαιοσύνης, άρα αυτός ο οποίος καταδιώκεται. Μα να σε καταδιώκουν και να είσαι μακάριος? Ναι, τότε είσαι μακάριος όταν σε καταδιώκουνε. Και πότε σε καταδιώκουνε? Εξαιτίας της δικαιοσύνης. Ενώ έχεις δίκιο, σε καταδιώκουν. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται? Τι λέτε, συμβαίνει αυτό στη ζωή? Να έχεις δίκιο και ο άλλος να σε καταδιώκει άδικα. Μα και τον Χριστό τον καταδίωξαν από φθόνο. Κυρίως από φθόνο. Για κάποιον άλλο λόγο μπορεί να διώκεσαι και να περνάς μια δυσκολία, αν και έχεις δίκιο. Είσαι μακάριος τότε. Γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας βρίσουν και σας καταδιώξουν. Άρα λοιπόν όταν μας βρίσουν, να με βρίζουν και να είμαι ευτυχισμένος. Είδατε πόσο διαφορετικά τα διδάσκει εδώ πέρα ο Χριστός, να σε βρίζουν. Σας καταδιώξουν και πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα. Δηλαδή σε συκοφαντούν. Όταν πέσεις σε συκοφαντία, λένε ψέματα για σένα,
Αυτό ονομάζεται συκοφαντία. Ψέματα εξαιτία μου, και μπορεί να είναι εξαιτία του Χριστού αυτό, δηλαδή επειδή είσαι χριστιανό να σε συκοφαντήσουν. Χαίρετε και αγαλιάζετε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στους ουρανούς, γιατί έτσι καταδίωξαν τους προφήτες που ήταν πριν από σας. Άρα λοιπόν τότε να είστε ευτυχισμένοι και τότε να χαίρεστε όταν όλα αυτά συμβαίνουν στη ζωή σας. Οι ευτυχισμένοι λοιπόν, σύμφωνα με την διδασκαλία του Χριστού, είναι οι ταπεινοί. Πάντα οι εσωτερικές αξίες, ο εσωτερικός άνθρωπος, όταν περνάς μια δυσκολία, είσαι ευτυχισμένος. Οι πράοι, οι δίκαιοι, οι ελεήμονες, οι καθαροί την καρδιά, οι ειρηνοποιοί, όσοι μπορεί να καταδιωχθούν ή να τους βρίσουν και να τους συκοφαντήσουν ενώ έχουν δίκιο. Θα το διαβάσουμε άλλη μια φορά για να το καταλάβουμε καλύτερα. Και όταν είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος και αφού κάθισε, τον πλησίασαν οι μαθητές του. Και τότε άνοιξε το στόμα του και τους δίδασκε λέγοντας: Μακάρι η φτωχή το στο πνεύμα, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Γιατί δική του είναι η βασιλεία των ουρανών. Έτσι το λέει στο κείμενο. Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι όσοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάρι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι οι πραείς. Μακάρι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη. Οι πεινώντες και οι διψώντες τη δικαιοσύνη. Γιατί αυτοί θα χορταστούν. Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα κληθούν γη του Θεού. Μακάρι οι καταδιωγμένοι εξαιτίας δικαιοσύνης, γιατί δικιά τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πούνε κάθε κακό πράγμα εναντίον σας λέγοντες ψέματα εξαιτίας μου, χαίρεστε και αγκαλιάσετε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στους ουρανούς, γιατί έτσι καταδίωξαν τους προφήτες που ήταν πριν από εσάς. Αυτό το οποίο διαβάσαμε ήταν οι μακαρισμοί του Ιησού Χριστού, τους οποίους τους δίδαξε στο 5ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, στην επί του όρους ομιλία, που είναι μια πολύ ωραία ομιλία και μπορείτε και παρακάτω να τη διαβάσετε και να δείτε και άλλα ωραία πράγματα. Σε αυτό το σημείο τελείωσε το μάθημα. Και αυτό το μάθημα των θρησκευτικών, θα δούμε και άλλα αποσπάσματα από τη διδασκαλία του Χριστού σε κάποια επόμενα μαθήματα, έτσι ώστε να έχουμε μία επαφή, καθώς λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, να γνωρίζουμε και τι είναι αυτό το οποίο ο Χριστός δίδαξε. Θα πούμε λοιπόν περισσότερα σε κάποιο άλλο μάθημα. Γεια σας.